απόψε μπαίνει μια νέα παίκτρια, η οποία θα βοηθήσει την ομάδα των κόκκινων. Δεν αποκαλύφθηκε χθες το τρέιλερ, αλλά εμείς την ξέρουμε. Παλτοδάρα. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε εδώ την Καρολίνα Καλύβα, η οποία, αν θυμόσαστε, εμείς είχαμε δείξει μερικά πλάνα που έφευγε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, λοιπόν. Σωστά, ναι, ήρθε η ώρα λοιπόν να μπει και να ενισχύσει την ομάδα των κόκκινων. Είναι γυμνάστρια. Είναι γυμνάστρια και το βλέπετε. Άρα έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται αυτή τη στιγμή οι κόκκινοι, ειδικά στην περίπτωση των γυναικών που είναι ημίπαλτα. Πολύ ευγενικά το λέω αυτό το πράγμα. Δεν υποπαλτοτάρες. Και το θέμα είναι, έχω και άλλη πληροφορία να σας πω. Εκτός από την Καρολίνα που θα μπει, περιμένουμε βέβαια και τον γιο του Νάσου Γαλακτερού να μπει στην, σε ομάδα. Στο και έχω μάθει ότι μέχρι θα μπουν. Μέχρι το 2023 θα βλέπουμε survival. Όπως το λες. Σε ποια ομάδα θα μπει ο γιος του Νάσου Γαλακτερού? Στην άλλη ομάδα. Άλλη, και έχω μάθει, παιδιά, ότι θα μπουν και άλλοι δύο παίκτες που ακόμα δεν έχουν. Παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί όλοι αυτοί έξω ξέρουν τι γίνεται. Ιούνιο θα τελειώσει survival. Περίμενε το.